τον πήγε. Μας ξαφνιάσατε ευχάριστα, κάνατε την επίσκεψη στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος και είναι μια καλή συγκυρία για όλους εμάς να δούμε και το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και ευρύτερα τα προβλήματα. Το ιστορικό της Πατρών Πύργου το ξέρετε. Ξεκίνησε ως έργο παραχώρησης το 2007. Το 2010 με 2011 σταμάτησαν όλα τα έργα. Το 2013 έγινε η επανεκκίνηση. Βγήκε από τη σύμβαση παραχώρησης. Πέρασε στο Εθνικό Σκέλος και με νόμο της Βουλής ότι θα γίνει παράλληλα με το τμήμα Κορίνθου Πατρών. Κάναμε έναν αγώνα δρόμου, να πω τη θέση της περιφέρειας και προσωπικά και τη δικιά μου, ήμασταν από αυτούς που διαφωνήσαμε να δούμε την σύμβαση παραχώρησης. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θεωρούσαμε ότι και η οικονομική κατάσταση, αλλά και γενικότερα το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον δεν επέτρεπε να γίνει ένα τόσο μεγάλο έργο από τους εθνικούς πόρους. Παρ' όλα αυτά, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να μετατρέψουμε το δρόμο που ήταν μια αρτηρία οδική σε μια αναπτυξιακή οδική αρτηρία, βάζοντας μέσα τις συνδέσεις και τους κόμπους με όλους τους αναπτυξιακούς πόρους που είναι η Λιβέη, το αεροδρόμιο του Αράξου, το λιμάνι της Κυλλήνης, το λιμάνι του Κατακόλου και η αρχαία Ολυμπία. Και με τη δέσμευση, την πολιτική, αλλά και με τον προγραμματισμό ότι δεν θα έχουμε και διόδια. Βγήκε μία νέα εργολαβία το 2014 και αμέσως μετά, το Μάρτιο του 2015, σταμάτησαν όλες οι εξελίξεις, εργολαβίες και από μία εργολαβία μετατράπηκε σε 8 τμήματα. Και ακολούθησε ο δρόμος των δημοκρασιών. Υπάρχουν 3 ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή. Από τις 8 εργολαβίες έχουν βγει οι 3 στον αέρα και η 4η αναβλήθηκε. Και τις 3 τις πήρε ο νέος υπερθεματιστής. Ναι, ας το πούμε αναλύτως. Υπερθεματιστής ή οποιοδήποτε χαρακτηρισμό θέλει ο καθένας να βάλει. Και ταυτόχρονα το έργο αυτό για να μπει στο νέο ΣΕΣ πρέπει να ετοιμαστεί ο φάκελος για να πάει ως μεγάλο έργο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα προγραμματική περίοδο ξεκίνησε ουσιαστικά και έργο ενταγμένο δεν έχουμε. Ένα λοιπόν πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι και ζητάμε από την κυβέρνηση να μας πει ποιο είναι επιτέλους το χωροδιάγραμμα της πορείας και της εξέλιξης του έργου. Ποιο είναι επιτέλους το χωροδιάγραμμα, γιατί έχουν αλλάξει 5 φορές χωροδιαγράμματα. Το πρώτο. Το δεύτερο που ζητάμε, αν έχει ετοιμαστεί ο φάκελος, έχουμε βέβαια την πληροφόρηση για να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκριθεί ως μεγάλο έργο. Και το τρίτο, αν έχει εγκριθεί. Γιατί ο χρόνος περνάει, οι πόροι, εάν δεν γίνει όλη αυτή η ετοιμότητα ουσιαστικά θα χαθούν για την περιοχή και για το έργο, άρα μπαίνουν σε μια μεγάλη περιπέτεια. Θέλουμε λοιπόν και τη δικιά σας την πολιτική βοήθεια. Ξέρουμε ότι δεν έχετε πολλά μέσα, όπως όλα τα κόμματα δεν έχουν πολλά εργαλεία, αλλά έχουν το δημόσιο λόγο τους, έχουν το κοινοβουλευτικό έλεγχο και έχουν και μια σειρά άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες που μπορούν να πάρουν. Τι σημαίνει για μας και τι σημαίνει για τη χώρα η Ολυμπιόδος. Εάν το τμήμα σταματήσει μέχρι την Πάτρα, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ Πατρών, Πύργου, Τσακώνας. Ουσιαστικά ένα μεγάλο τμήμα, ένα παραγωγικό τμήμα, μένει εκτός των ευκαιριών ανάπτυξης. Αυτό εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούμε. Είναι θέμα πολιτικής προτεραιότητας η ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου. Για μας, Ολυμπία Οδός χωρίς την αρχαία Ολυμπία δεν είναι Ολυμπία Οδός και δεν θα το δεχτούμε. Έχουμε ήδη κάνει τις συναντήσεις μας με τους περισσότερους αρχηγούς κομμάτων,
Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε άλλες δύο συναντήσεις, θα ολοκληρώσουμε το κύκλο μας και βεβαίως το τέλος θα ζητήσουμε και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη, όχι εικόνα, ένα πλήρες πλαίσιο πολιτικής διεκδίκησης. Για μας είναι μια πολιτική διεκδίκηση. Δεν θέλω να πάρω παραπάνω από το χρόνο σας. Γενικότερα να πω ότι η χώρα μας βρίσκεται ακόμη και σήμερα μιλάμε σε μια μεγάλη πολιτική και οικονομική περιπέτεια. Παρακολουθώ και τις πρωτοβουλίες σας και το γενικό πολιτικό σκηνικό. Εμείς είμαστε ένας αυτοδιοικητικός φορέας, ιερετή περιφέρειας, πετυχημένος θεσμός. Παρ' όλα αυτά, το πολιτικό μας ενδιαφέρον και για την πορεία της χώρας είναι και θα παραμένει πάντα και ζωντανό και ξέρουμε ότι καμία περιφέρεια, αν δεν υπάρχει εθνική ανάταση και εθνική ανασυγκρότηση, δεν μπορεί να πετύχει στο δύσκολο.